είναι γεγονός ότι η υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτού του μετρό, επέφερε επί μακρόν και ταλαιπωρία και καχυποψία. Καχυποψία στην κοινωνία και ταλαιπωρία στους πολίτες, γιατί πολλές φορές τα έργα συνοδεύονται από αποκλεισμού δρόμου, οι οποίοι πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθούν. Νομίζω ότι σήμερα, με ρεαλιστική αισιοδοξία και αυτοποίθηση, μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνεται αυτή η πολύχρονη ταλαιπωρία των πολιτών και υλοποιείται και παραδίδεται στους πολίτες την έργα. Απελευθερώνονται οι δρόμοι και επιστρέφουν στους πολίτες. Και μάλιστα, όπως πληροφορήθηκα, ο συγκεκριμένος δρόμος μετά από 17 ετή. 17 ετή ταλαιπωρίας και αναμονής. Συνεπώς, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει ανεβάσει σημαντικά ταχύτητες, δεσμευόμαστε, όπως το έχει πει και εργάζεται ο κ. Υπουργός, ότι τον Νοέμβριο του 2024 θα λειτουργήσει ο μετρό της Θεσσαλονίκης. Και παράλληλα, εργαζόμαστε επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τους αμέσως επόμενους μήνες, αλλά και για την ακόμα μεγαλύτερη με σχέδιο και με δοκότητα καλύπτουμε κενά τους ομότες και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που είχαμε την πρώτη. Και το αυτό θα λειτουργήσει στον Άγιο του 2024.